Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή για να μαθαίνετε τα νέα μας πιο γρήγορα από τους άλλους. Πάμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα για κάποιους ανθρώπους που έγιναν πολύ επιτυχημένοι και κάνανε περιουσία εκατομμυρίων μετά τα 40 τους. Αν εξαιρεθούν οι ιστορίες για επιχειρηματίες όπως το φαινόμενο του Mark Zuckerberg, που ξεκίνησε ο δρόμος προς την επιτυχία πολύ νωρίς μέσα από τις φοιτητικές τους εστίες ή τις αποθήκες των πατρικών τους. Κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές σε γκαράζ ή κάπου σε μικρές αποθήκες. Έρευνες, όπως η έρευνα του καθηγητή του MIT Πιέρα Ζουλάι, ο οποίος ανέλησε 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ίδρυσαν εταιρείες μεταξύ του 2007 και του 2014, καταδεικνύουν ότι οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από άτομα άνω των 40 είναι ακόμα πιο επιτυχημένες. Πείτε μου στην Ελλάδα ποιος μπορεί να ξεκινήσει επιχείρηση στον γκαράζ ή στην αποθήκη του και με την ελληνική νομοθεσία να τα πάει καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη λίστα μας και με πρώτον και μη εξαιρεταίον, το Stan Lee. Όλοι τον ξέρουμε. Ο Stan Lee λοιπόν δημιούργησε το πρώτο του κόμικ, το Fantastic Four, κοντά στα 309 γενέθλιά του, το 1961. Τα επόμενα χρόνια δημιούργησε το θρυλικό Marvel Universe, οι χαρακτήρες του οποίου όπως ο Spider-Man και οι X-Men έγιναν θρύλοι. Μετά ήταν ο Donald Fisher, που ήταν 40 ετών και δεν είχε καμιά εμπειρία στο λιανικό εμπόριο, όταν αυτός και η σύζυγός του Ντόρις άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Gap, η γνωστή εταιρεία Gap, στο Σαν Φραντζίσκο το 1969. Τα ρούχα της Gap έγιναν γρήγορα μόδα και σήμερα η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ηματισμού παγκοσμίως. Τρίτη στη σειρά είναι η Vera Wang, η οποία ήταν σκέιτερ και δημοσιογράφος πριν εισέλθει στη βιομηχανία μόδας στην ηλικία των 40 ετών. Σήμερα είναι μια από τις κορυφαίες σχεδιάστρες γυναικείων ενδυμάτων παγκοσμίως. Ο Σαμ Γόλτον είχε μια αρκετά επιτυχημένη καριέρα στο λιανικό εμπόριο στα 20 και τα 30 του χρόνια, αλλά η αλματώδης πορεία του προς την πραγματική επιτυχία ξεκίνησε στην ηλικία των 44 ετών, όταν ίδρυσε το πρώτο κατάστημα Walmart στο Roger του Arkansas το 1962. Άλλος ένας γνωστός και μη εξαιρεταίος ήταν ο Henry Ford, ο οποίος ήταν 45 ετών όταν δημιούργησε το επαναστατικό αυτοκίνητο Model TAF το 1908. Μετά είναι ο Jack Cover, που το όνομα του μπορεί να μην σας λέει πολλά, αλλά εργαζόταν ως επιστήμονας για την NASA και την IBM πριν γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας στα 50 του με τη δημιουργία του πυροβόλου όπλου Taser το 1970. Ο Taikihiro Mori ήταν ακαδημαϊκός που έγινε επενδυτής στην ηλικία των 51 όταν ίδρυσε την Mori Building Company. Οι καταπληκτικές επενδύσεις του τον έκαναν τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο το 1992 με καθαρή αξία 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλο ένα άτομο στη λίστα μας είναι ο Ray Kroc, ο οποίος ήταν πολιτής συσκευών Milkshake πριν εξαγοράσει τη McDonald's στην ηλικία των 52 ετών το 1954. Αυτός ανέπτυξε το μεγαλύτερο franchise του κόσμου στον τομέα του γρηγόρου φαγητού. Αυτή η λίστα έχει πάρα πολύ γνωστά ονόματα. Το επόμενο όνομα είναι ο πασίγνωστος Harlan Sanders, γνωστός ως συνταγματάρχη Sanders, ο οποίος ήταν 62 ετών όταν πήρε το franchise των KFC το 1952, πούλησε την επιχείρηση franchise για 2 εκατομμύρια δολάρια 12 χρόνια αργότερα. Και τελευταία στη λίστα μας, αλλά όχι λιγότερη σημαντική, είναι η Ariana Huffington, η οποία ίδρυσε την Huffington Post σε ηλικία 55 ετών. Αρχικά εργάστηκε ως πολιτικός σχολιαστής και συγγραφέας, ωστόσο έγινε διάσημη χάρη στην επιτυχία της ψηφιακής έκδοσης των ΜΜΕ της, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πούλησε αργότερα τη Huffington Post στην AOL για 315 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε μην απελπίζεστε, ποτέ δεν ξέρεις πότε η επιτυχία θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να είσαι 20, 25, 30, 45, τι να πει και ο Λοχίας Άλτης που ήταν 62 ετών και είχε γυρίσει και είχε κάνει τόσες προσπάθειες και δεν τα είχε καταφέρει και τα κατάφερε σε εκείνη την ηλικία. Οπότε μην απελπίζεστε και να προχωράτε πάντα, να δοκιμάζετε. Αν δεν δοκιμάσετε δεν θα μάθετε και δεν θα είστε σίγουρα αν θα καταφέρετε κάτι. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, πιστεύουμε να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα και τα λέμε με το επόμενο βιντεάκι μας αρκετά σύντομα.